Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένας ακόμη νεκρός στο λιμάνι της Πάτρας. Πρόκειται για 29χρονο Αφγανό. Είχε μπει κάτω από νταλίκα για να κρυφτεί και για να μπει σε πλοίο της γραμμής, όμως μπλέχτηκε στις ρόδες και βρήκε τραγικό θάνατο. Το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα. Τον τρόμο έζησε ένα μικρό παιδάκι και ο πατέρας του όταν τους επιτέθηκαν αγέλη σκύλων. Τα σκυλιά δάγκωσαν στο πρόσωπο το παιδάκι και τραυμάτισαν και τον πατέρα του που έτρεξε να σώσει το γιο του. Το περιστατικό συνέβη στο Αιτωλικό και ο μικρός νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Σοκ στην Πάτρα προκάλεσε ο θάνατος του γνωστού συνδικαλιστή εμπόρου Ηλία Παυλίδη σε ηλικία 57 ετών. Διατηρούσε επί χρόνια κατάστημα υποδημάτων στην οδό Μεζόνος, ενώ ήταν και αρκετά ενεργός συνδικαλιστικά στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας αλλά και στην Ομοσπονδία. Θρήνω στην Πάτρα και για τον θάνατο του επιχειρηματία Άγγελου Ντεμίρη, ιδιοκτήτη εστιατορίου στα Καμίνια Χαΐας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια. Νέο χτύπημα σε συμβολογραφείο πραγματοποίησαν σήμερα τα ξημερώματα άγνωστοι στην Οδοβότση στην Πάτρα. 4 άγνωστα άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και κόκκινες μπογιές στο χτίριο που στεγάζεται συμβολογραφείο και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν στους γύρω δρόμους. Συνεχίζεται το θρίλερ με τον 30χρονο που εντοπίστηκε νεκρός στο κέντρο του πύργου. Η νεκροψία έδειξε πως πέθανε από παθολογικά αίτια. Για την υπόθεση προσήχθησαν στην ασφάλεια 2 άτομα, φίλοι του 30χρονου. Όπως αποδείχτηκε, ο άτυχος νεαρός πέθανε στο σπίτι τους και τον μετέφεραν πίσω από το επαρχείο για να αποφύγουν τις ευθύνες. Δεν πιστεύει αυτό που έζησε πατρινός στην Πατρών Πύργου. Σταμάτησε για λίγα λεπτά για να ξεκουραστεί και τον έκλεψαν μπροστά στα μάτια του. Με αστραπιαίες κινήσεις άνοιξαν το όχημά του και πήραν την τσάντα της γυναίκας του. Απίστευτο περιστατικό στην Εγλυκάδα. Η ιδιοκτήτρια οικίας καθόταν πρωί-πρωί στο μπαλκόνι της και έπινε τον καφέ της και την ίδια ώρα διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι από ένα άλλο παράθυρο και την έκλεψαν. Ξανά από την αρχή θα γίνει η δίκη για τους 4 αστυνομικούς που κατηγορούνται πως βασάνισαν 27χρονο πατρινό μέσα στην ασφάλεια. Ο εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης των 4 αστυνομικών και έτσι η υπόθεση οδηγείται πια στο εφετείο. Εντολή για άνοιγμα λογαριασμών που ανήκουν σε λιμενικούς και ιδιώτες της Κεφαλονιάς έδωσε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Αφορμή οι αποκαλύψεις μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για σωρία δωρεληψιών. Σε Γολγοθά αναδείχθηκε οφθαλμολογική εξέταση για ανήλικο στην Πάτρα. Στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών που πήγε αρχικά της Πάτρας δεν υπήρχε οφθαλμίατρος. Ενώ στον Άγιο Ανδρέα που τον έστειλαν τελικά τον ανήλικο δεν δέχονταν να τον εξετάσουν αφού ήταν κάτω των 14 ετών. Ένα ανθρώπινο δράμα εξελίσσεται στην Πάτρα. 2 οικογένειες με ανήλικα παιδιά ζουν χωρίς ρεύμα εδώ και αρκετό καιρό. Για φως χρησιμοποιούν λάμπες πετρελαίου και μαγειρεύουν με καυσόξυλα. Νέες μειώσεις στις συντάξεις φέρνει το μεσοπρόθεσμο. Οι περικοπές θα μπορούν να φτάνουν ακόμη και το ύψος 3 συντάξεων. Η αρχή θα γίνει από τον Ιανουάριο του 2019. Δεύτερη μέρα των Πανελλαδικών σήμερα και οι μαθητές των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών και των Μαθηματικών. Τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών κρίνονται γνωστά, ενώ τα μαθηματικά ήταν πιο απαιτητικά. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα και αύριο οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Αχαΐας για την ανάδειξη του νέου Προεδρίου. Οι εκλογές διεξάγονται στο κτίριο της αστυνομίας στην Οδό Γούναρη. Και εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Αν μας δώσετε 1 λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας.
Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.